Πάμε τώρα σε ένα φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει απορία αλλά και ανησυχία τις τελευταίες ημέρες, την υποχώρηση δηλαδή της στάθμης της θάλασσας που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για ένα απλό μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με την σεισμική δραστηριότητα. Το φαινόμενο της άποτης μας χαρίζει σπάνιες εικόνες. Η στάθμη της θάλασσας έχει υποχωρήσει σημαντικά και οι πολίτες περπατάνε εκεί όπου κάποτε κολυμπούσαν. Ξεκίνησε ουσιαστικά μετά την κακοκαιρία Νίδια, η οποία μας επηρέασε και εμείς Κύρους Ανέμπτου. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, προς το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συνεχίζεται και μέσα στο Μάρτιο. Μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή τάξη των λίγων εβδομάδων. Εξαρτάται πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση, δηλαδή από το πώς είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες της Μεσογείου και γίνεται αισθητό και στην Ελλάδα. Στην παραλία Αγία Σωτήρα, στο Σχήνο Κορινθίας, εμφανίστηκαν τα βράχια και η παραλία μεγάλωσε. Στον οικισμό Κλίμα της Μήλου, η θάλασσα τραβήχτηκε μέσα. Στο Καβούρι, οι άνθρωποι πηγαίνουν στο νησάκι πλέον περπατώντας. Μετά όμως από τις χιονοπτώσεις είχαμε παρατεταμένο διάστημα με την ύπαρξη υψηλών πιέσεων, δηλαδή αντικυκλώνα πάνω από τη Μεσόγειο, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του Μεσογείου. Αυτή η αντικυκλονική κυκλοφορία βοηθάει ώστε να έχουμε την μείωση στάθμης της θάλασσας, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας, στην όλη τη Μεσόγειο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, ούτε συνδέεται ή με κάποιο άλλο φαινόμενο όπως η σεισμία. Και παρατηρείται σε όλο το κατά μήκος όλης της Μεσογείου, που είναι ότι είναι κάπου τοπικά, ώστε να μπορούμε να το αποδώσουμε σε κάτι άλλο, σε κινήσει πλακών ή σε κάτι τέτοιο. Η ίδια εικόνα σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο το οποίο βλέπετε, στην παραλία της Καλαμαριάς, η θάλασσα έχει τραβηχτεί αρκετά μέσα, τουλάχιστον 20 με 30 μέτρα, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε από κάτω, κατά μήκος. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε χρόνο. Εδώ είναι γύρω στα 30 μέτρα, γιατί μέχρι εκεί πήγαινε. Βλέπω ότι η θάλασσα έχει υποχωρήσει τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο. Σας τρομάζει? Όχι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο είναι παροδικό και δεν ενέχει κινδύνους. Οι σεισμοί δημιουργούν ένα κύμα που το λέμε τσουνάμι. Αυτό το τσουνάμι κινείται πάρα πολύ γρήγορα στη θάλασσα και έτσι όταν γίνει κάποιος σεισμός, το τσουνάμι θα κινηθεί γρήγορα, μπορεί να διατρέξει όλη τη Μεσόγειο σε μερικές ώρες και μετά να σβήσει. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε τώρα αρκετές ημέρες και είναι σαφές ότι δεν οφείλεται σε σεισμό. Είναι ένα φαινόμενο που είναι σταθερό. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, κάποια βαρομετρικά χαμηλά που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει λίγο τη στάθμη της θάλασσας. Δεν θα επανέλθουμε άμεσα στα κανονικά επίπεδα, αλλά η τάση, θα έλεγα, είναι αυξητική μέσα στις επόμενες ημέρες.